Πλήθος Λαρισαίων συνέρευσαν χθες το βράδυ Μεγάλη Παρασκευή σε κλίμα κατάνοιξη στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου κατέληξαν οι επιτάφοι μετά την περιφορά τους από κεντρικούς οδούς στην κορύφωση του Θείου Δράματος. Σε όλες τις γωνιές της Λάρισας και του νομού, οι καμπάνες ηχούσαν πένθυμα, ενώ οι πιστοί, διαπνεώμενοι από πνεύμα κατάνοιξης, περίμεναν υπομονετικά στους ναούς προκειμένου να προσκυνήσουν την ταφή του Ιησού Χριστού. Οι πιστοί με συγκίνηση υμνούσαν τη θυσία του Κυρίου ψέλλοντας το «Ο γλυκή μου έαρ» και το «Έγενε πάσε». Πάντες μυρίζομενε φρόντος έτρεψε το μάνα εκείνη σαν την τέρνα κατά το ευέλγε. Από το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν στους ναούς και παρακολούθησαν την πρωινή ακολουθία των Μεγάλων Ορών. Ακολούθησε ο σπερινός αποκαθήλωσης του Σταυρωμένου και μετά η περιφορά του επιταφείου. Τη συνάντηση των 7 επιταφείων από εισάριθμες ενορίες της πόλεως μας, δείχνουμε και τη μεταξύ μας ενότητα, αλλά και την πίστη στην κοινή μας παράδοση και την προοπτική του μέλλοντος που πρόκειται να είναι ολάνθιστο όπως η επιτάφιοι μας. Η σημερινή ημέρα, μέσα στα πολλά της μηνύματα, υπενθυμίζει μέσα από τα εγκόμια μία ιστορία που την είχαν παρατηρήσει οι αρχαίοι και την είχαν κάνει μύθο και την χρησιμοποίησαν οι πατέρες της Εκκλησίας για να αναδείξουν το μέγεθος της προσφοράς. Ο πελεκάνος είναι ένα πουλί το οποίο προσέχει πολύ τα παιδιά του, τους νεοσούς του. Πολλές φορές εκεί που στείνει τη φωλιά του ανεβαίνουν φίδια και τα φίδια δηλητηριώδη δαγκώνουν τους νεοσούς με κίνδυνο αυτοί να πεθάνουν. Όταν ο πελεκάνος καταλάβει ότι οι νεοσοί του κινδυνεύουν από δάγκωμα φιδιού, τι κάνει, σκίζει την πλευρά του και με το αίμα που τρέχει από αυτή την πλευρά ποτίζει τους νεοσούς έτσι ώστε να ζήσουν και να αποβάλουν τον ιό, τον δηλητηριώδη που τα φίδια τους έβαλαν μέσα. Από αυτό παίρνει παράδειγμα η Εκκλησία σε ένα από τα εγκόμια της και ψάλλει «Ως περ πελεκάν τετρωμένος στην πλευρά σου λόγια», δηλαδή όπως ακριβώς ο πελεκάνος σκίζει την πλευρά του και ματώνει, πολλές φορές μέχρι θανάτου, προκειμένου να ζήσουν τα μικρά του, έτσι ακριβώς και εσύ, Χριστέ. Έκανες την υπέρτατη θυσία, έσκησε στην πλευρά σου, τρυπήθηκε η πλευρά σου από τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη για να αποδείξει ότι πέθανες και πέθανες για εμάς. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η κατεξοχήν ημέρα της μνήμης της μεγάλης θυσίας του Θεανθρώπου για μας. Λένε ότι είναι η κορύφωση του Θείου Δράματος και έτσι είναι, αλλά δεν είναι η κορυφαία των ημερών. Η κορυφαία των ημερών είναι αύριο, η Ανάσταση. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι η λογική των ανθρώπων που νομίζει ότι μπορεί να νικήσει τον Θεό, που μπορεί να ξεμπερδέψει με τον μεγάλο ενοχλητικό, τον Χριστό που ήρθε για να ανατρέψει τάξεις και κατεστημένα στην εποχή του. Και αυτό το οποίο παρατηρείται, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ναι, μεν κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν ζημιά, ότι κέρδισαν, σε βάθος όμως χρόνου, η λογική του Θεού ανατρέπει τα πάντα και αναδεικνύει το σωστό, το αληθές, το πλέον συμφέρον για τον άνθρωπο, αυτό που τελικά θα φέρει την ευλογία, αυτό που τελικά θα φέρει την προοπτική της αιώνιας ζωής. Σήμερα υπάρχει θλίψη. Η Εκκλησία όμως δεν επιτρέπει η θλίψη να μεταβληθεί σε απελπισία. Υπάρχει τόσο μόνο όσο να τονιστεί η χαρά της Αναστάσεως. Υπάρχει τόσο μόνο ώστε να προετοιμαστούμε αύριο για τη φρενίτιδα, για τον ενθουσιασμό, για τη μεγάλη χαρά που το μήνυμα της αυριανής ημέρας από το κενό μνημείο, τον άδειο δηλαδή τάφο, με το φως της Αναστάσεως έχει να προσφέρει στον κόσμο. Και αυτό είναι η προοπτική όλων μας. Όχι η θλίψη και η κατήφια αυτού του κόσμου με τα πολλά δεινά και δύσκολα, αλλά η χαρά της Αναστάσεως, η προοπτική της αιώνιας ζωής. Ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε ευτυχισμένοι, όχι για να βασανιζόμαστε. Και ο Θεός ήξερε να δώσει το μήνυμα μέσα από τη θυσία του Θεανθρώπου
ότι η ευτυχία δίδεται και βρίσκεται όταν ο ένας προσφέρει στον άλλον όσα πρέπει. Όταν ο ένας γίνεται θυσία για τον άλλον και πορεύεται με γνώμονα αυτήν τη θυσία. Σε άλλη διάσταση, πέρα της τραγικής εκείνης της ανθρωπιάς που περίσσεψε εν μέσω της πόλεμης τραγωδίας στα Τέμπη, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Λάρισας, κάποια πράγματα μπορεί να τα προσφέρει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Αποδείξαμε ότι έχουμε καλό εαυτό, ας συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε, είπε μεταξύ άλλων. Αυτές τις μέρες μπορεί να συνέβη ένα τρομερό δυστύχημα στον τόπο μας. Συνάμα όμως μας έδωσε αφορμή κάπως για κάτι να καυχηθούμε και να κατανοήσουμε πολλά για τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Ναι, συνέβη κάτι το τραγικό. Συνάμα όμως, μέσα σε 10 λεπτά, το πολύ σε 1/4, διασώστες, πυροσβεστικοί, ΕΚΑΒ, αστυνομία, ήταν όλοι εκεί που έπρεπε να είναι. Τα νοσοκομεία επανδρομένα και έτοιμα να δεχθούν αυτούς που χρειάζονταν βοήθεια. Οι υπηρεσίες μας αντέδρασαν με φιλότιμο και με τον καλύτερο τρόπο, με επαγγελματικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και από την άλλη μέρα, σε αυτήν εδώ την πλατεία, ένα ποτάμι ανθρώπων που θέλοντας να δείξουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα του θλιβερού δυστυχήματος, έσπευσαν να προσφέρουν αίμα. Έσπευσαν να κάνουν αυτό που κάνει ο Πελεκάνος για να σώσει τα παιδιά του. Η ιστορία του Πελεκάνου αποτυπώνεται στην Ορθόδοξη Αγιογραφία και είναι το έμβλημα της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Εκκλησία της Ελλάδος και μάλιστα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και αυτό το γεγονός της εθελοντικής αιμοδοσίας έρχεται και υπάρχει για να τονίσει ότι κάποια πράγματα δεν τα αγοράζουν τα χρήματα. Κάποια πράγματα δεν τα βρίσκουμε με περιουσίες ή με τίτλους τιμής ή με θέσεις περίοπτες. Κάποια πράγματα τα προσφέρει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Και το σπουδαιότερο, αυτό που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στον άνθρωπο, είναι το γεγονός της ζωής. Έπρεπε να γίνει ένα δυστύχημα για να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό. Οπωσδήποτε όχι. Όμως, αφού αποδείξαμε ότι έχουμε καλό εαυτό, ας συνεχίσουμε να τον αναδεικνύουμε. Σε 3-4 μήνες αυτοί που έδωσαν πριν 40 μέρες αίμα θα μπορούν να ξαναδώσουν και πρέπει να ξαναδώσουν γιατί οι ανάγκες δεν σταματάνε και η πατρίδα μας έχει ανάγκη και πάντα θα υπάρχει ανάγκη για αίμα. Αυτό είναι αν θέλετε η κατεξοχήν αφορμή να μιμηθούμε τον Χριστό που χύνει το δικό του αίμα για μας. Και σε κάθε περίπτωση η προοπτική της προσφοράς, η προοπτική του να στηρίξουμε τον όποιον εμπερίστατο, τον όποιον άλλον είναι το μήνυμα που ξεπηδά μέσα από το κενό μνημείο, που ξεπηδά μέσα από τη θυσία του θεανθρώπου που σήμερα τον βλέπουμε νεκρό. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.